Καταρχήν ήθελα να πω ότι το πρίνσιμα το κέρδισε η ομάδα που το ήθελε περισσότερο. Νομίζω το κέρδισε δίκαια. Παζιάννα ήταν καλύτερος από εμάς. Και δίκαια κέρδισε. Ό,τι αφορά το παιχνίδι, την εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω ότι το γρήγορο γκολ που φάγαμε από ένα πέναλτι που θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, δυσκόλεψε πάρα πολύ την προσπάθειά μας σε συνδυασμό όταν πολύ νωρίς ότι παίζαμε μια ομάδα που όπως είπα ήθελε πάρα πολύ το παιχνίδι. Καταλαβαίνω το ψυχολογικό αβαντάζ είναι κατευθείαν με το γηπεδούχο. Σε ένα γήπεδο που σίγουρα ο αντίπαλος το ξέρει καλύτερα από το ξέρουμε εμείς, δεν είχαμε τις ισορροπίες και τα πατήματα. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε και τον Μπάς, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχε και ευκαιρίες να βάλει κι άλλο γκολ. Εμείς, στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο ότι βρεθήκαμε πάλι νωρίς στο 50 να τρώμε δεύτερο γκολ, ειδικά μετά την είσοδο του Μπουχαλάκη, νομίζω ότι κάτι προσπαθήσαμε να κάνουμε, όμως δεν ήταν αρκετό. Και έτσι έδειξε το παιχνίδι, όπως είπα προηγουμένως, το οποίο δίκαια το κέρδισε ο Πας. Έχουμε κάποια ερώτηση. Κύριε Πετράκη, είχατε σαν στόχο καθώς τα play-off ή αν μετά από αυτό το μάτς, αν κάνατε κάποιο διπλό, θα βάζετε στόχο τα play-off και αυτό ανατρέπει κατά κάποιο τρόπο το σχεδιασμό? Για μένα και για την ομάδα μας έχω ξαναπεί ότι ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι θέλουμε, δεν αλλάζει η στάση μας από ένα καλό ή από ένα κακό αποτέλεσμα. Στο ποδόσφαιρο είναι όλα μέσα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που θέλουμε βήμα-βήμα να ενταρρωθούμε στην κατηγορία, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Και αυτός είναι και ο κύριος μας στόχος, ο οποίος δεν άλλαξε ποτέ. Και βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και στο τέλος του πρωταθλήματος θα δούμε πού είμαστε.